πλημμυροπαθής από τον Παλαμά Καρδίτσας βγήκε να μιλήσει στην ΕΡΤ1, την οποία την πληρώνουμε εφόρου ζωής, και μίλησε για τον Πρωθυπουργό, για τους δημοσιογράφους, για τις καταστροφές που γίνανε στο χωριό του και απορώ πώς τον άφησαν να πει αυτά που είπε. Πάμε να ακούσουμε. Λόγος είναι μια επιτέλεια αλφαδιά, καταστροφή απόλυτη. Mm-hmm. Ζήσαμε ακριβώς το όνειρο του Hollywood που ζει ο Πρωθυπουργός χρόνια τώρα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πνιγήκανε όπως η γιαγιά μου από την ίδια λάσπη την οποία ζυμώνανε για να μας ταΐζουνε. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι εδώ για την περιοχή, και δεν μιλάω μόνο για τη Δημοτική Αρχή, mm-hmm. μιλάω για την περιφέρεια, μιλάω για το ίδιο το κράτος, το οποίο καθησύχασε τον κόσμο ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ ξέρανε ότι θα συμβεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το γνωρίζανε. Τοπικοί ρεπεσκέδες παίζουν πάνω σε θύματα και καταστροφές και ζωές ανθρώπων. Τοπικοί υποτιθέμενοι άρχοντες που μας πουλάνε Ελλάδα για Έλληνες δεν βοηθήσανε πουθενά και ποτέ, κοιτάξαν μόνο το δικό τους το κεφάλι. Μέχρι πρόσφατα φωτογραφιζόντουσαν με υπουργούς που οι υπουργοί ίδιοι λέγανε με τι να κάνουμε με 500 κυβικά νερό ανά τετραγωνικό, ανά χιλιόμετρο, δεν ξέρω πώς το είπε. Αυτούς έχουμε. Αυτοί μας αξίζουν. Ναι. Αυτοί είμαστε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και είστε υπόλογοι κι εσείς αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πείτε ότι μου δίνετε βήμα. Δεν με νοιάζει. Το βήμα το δίνετε γιατί υπάρχει απόλυτη καταστροφή. Είστε υπόλογοι. ΕΡΤ, κανάλια. Δείχνετε στον κόσμο από ό,τι μαθαίνω ότι πάνε όλα καλά. Βγήκε η Κεραμέως και είπε ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Τρεις μέρες μέσα μαθαίναμε τα παιδιά μας να πίνουν τρεις γουλιές νερό και να το γυρνάνε στο στόμα. Εσείς φταίτε. Εσείς τους καλύπτετε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Σε κάθε καταστροφή κάνετε αυτό το πράγμα. Καλύπτετε τα καθάρματα. Καλύπτετε, βγήκε το άλλο το ρεμάλι, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής και είπε ότι ο βλοχός είναι ορεινός. Ο άσχετος. Καταλαβαίνω. Πραγματικά, καταλαβαίνω απόλυτα. Ούτε οι διπλανοί σου καταλαβαίνετε. Ούτε ξέρω ποιοι είστε εκεί. Και δεν με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Βγαίνουν λοιπόν κάθε πρωί πολιτικοί ρεπεσκέδες. Τι καταλαβαίνουμε τι τραβάτε, εντάξει, και εμείς... Όχι, που δεν θα το διακόπτουνε. Απλά συγκλονιστικός. Και έχει απόλυτα δίκιο. Εμείς που δεν είμαστε εκεί και είμαστε στην απόξω, δεν καταλαβαίνουμε. Και πέρα από την κυβέρνηση, μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι μας. Έτσι, αυτά ψηφίζουμε, η νοοτροπία μας. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα. Ίσως πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς και μετά οι πολιτικοί. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.